και με τη θρησκεία, αν το θέλουμε, και όπως έχει διαμορφωθεί πάνω τους αιώνες με όλα τα προβλήματα, ήταν μετά το θάνατο των Αποστόλων. Γιατί όσο ζούσαν οι Απόστολοι, δεν τολμούσαν να πειράξουν τίποτα. Δεν τολμούσαν να κάνουν τέτοιου είδους πράγματα. Και ξεκίνησε πιο πολύ από το 331, από τον μεγάλο Κωνσταντίνο που λέμε, ή τον Άγιο Κωνσταντίνο. Νομίζω ότι είναι και αυτός που επέβαλε τον θρησκευτισμό. Αυτός που θέλησε να αλλάξει, ενώ ήταν ο Ρωμαίος. Δεν ήταν, ποτέ χριστιανός δεν υπήρξε. Ουδέποτε χριστιανός. Ουδέποτε είναι χριστιανός. Ναι, είπαν ότι υπήρξε ψυχής, έγινε ψέματα η μάνα του. Η μάνα του, ναι, ήταν άλλο. Η μάνα του ήταν πολύ δυναμική, αυτή τον έλεγχε πλησιόν. Και αυτός θρησκεία πλέον. Όχι σαν η Ελένη ήταν. Και νομίζω αν κάνω λάθος, και δημιούργησε και την Εκκλησία. Έτσι και έκρυψε τα όλα τα Ευαγγέλια που έλεγαν την αλήθεια και άφησε αυτά που βόλευε μόνο την αρχηγία. Μπήκαν σε σύνοδοι. Γιατί το Ευαγγέλιο του Ιούδα υπάρχει. Υπάρχει. Κρυμμένο. Του Βατικανού, ναι, βέβαια, εντάξει. Μα εδώ ρε παιδιά, έχουν αλλάξει ακόμα και την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Δηλαδή είναι. Εκεί είναι ένα τρόπο στα μαλλιά σου δηλαδή. Την έχουν αλλάξει τελείως. Άλλα έγραψε ο Ιωάννης, πήγαν την πήρανε και την αλλάξανε τελείως. Και. Εγώ δεν το ήξερα. Βαλαντσόδες, ακριβώς. Δεν το ήξερα ότι είναι πειραγμένη η Αποκάλυψη. Και ένα πρωί, λέω, δεν πάω μέχρι. Και πήγα πρωί-πρωί. Χαράματα. Ήταν κλειστά. Και την ώρα που φτάνω με το αυτοκίνητο, εκείνη την ώρα ανοίγουν φώτα, πόρτες αυτά. Και ανέβηκα επάνω τα σκαλιά. Και είναι ένα γεροντάκι με κάτι γυαλιά. Μεγάλο σε ηλικία θα ήταν αυτός ο καλόγερος. Μου λέει, έλα κάτσα μου, λέει, σε περίμενα. Λέω, με περίμενα. Όπου με περίμενα. Πώς με περίμενα, λέω. Τι μου λέει τώρα. Λέω, καλά. Λέω, μπα, λέω, ο παππούς, λέω, δεν είναι καλά. Σε περίμενα, πώς με περίμενε. Μετά, αφού κάτσαμε στο αρχονταρίκι εκεί πέρα, μου ψήσε καφέ, πιάσαμε την κουβέντα, οι άλλοι ήταν ξαφανισμένοι, δεν υπήρχε κανένας. Και έβγαλε ένα βιβλίο της Αποκάλυψης και άρχισε να μου το διαβάζει. Η Αποκάλυψη που μου διάβαζε δεν είχε καμία σχέση με αυτό που διαβάζουμε σήμερα. Και εκεί που λέει ο Ιωάννης, εις τους δούλους αυτούς, δεν λέει δούλους εκεί αυτό, αυτό λέει εις τους αδελφούς αυτού. Είναι από τα μεγαλύτερα, νομίζω, που τις παραποιηθούμε. Αυτό υπάρχει δύο πνευματικοί στο μοναστήρι της Πάτμου, εκεί αυτοί που είχαν φτιάξει τη βιβλιοθήκη βασικά, που έχουν όλα τα χειρόγραφα και τα αυτά. Όταν είχα πάει στην Πάτμου και πήγα στο σπήλαιο του Ιωάννη, ανοίξανε και τις κρύπτες, που δεν υπήρχαν ακόμα σε δημόσια θέα. Και εκεί υπήρξε ένας όχι πολύ γυραιός άνθρωπος, θα ήταν σε ηλικία 60-62 ετών, ο οποίος μας λέει, θέλετε να ρίξετε μια ματιά στην Αποκάλυψη. Και ακριβώς ήταν αυτό που λέτε. Ναι. Δηλαδή εγώ... Καμία σχέση δεν είναι. Καμία. Έμεινε άναυδος. Και του λέω... Και όλο το κείμενο... Δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε το κείμενο, γιατί είναι 24 κεφάλαια, 22 κεφάλαια. Λοιπόν, τα πειράγματα που έχουν κάνει δεν είναι σε όλο το κείμενο. Είναι εμβόλυμα. Είναι σημεία ισχυρότατα για να αλλάξουν τις έννοιες. Είναι εμβόλυμα και έχουν αφαιρέσει και φρασούλες σε κάποια άλλα σημεία. Μεταλλαγμένες. Έτσι ώστε να βγαίνει άλλο νόημα. Έτσι ακριβώς, να βγαίνει άλλο νόημα, ακριβώς. Και του λέω, εγώ του λέω, έχω ξεκινήσει και μελοποιώ την Αποκάλυψη. Αυτό τώρα που μου δίνεται, του λέω, είναι όχι θείο δώρο. Ξέρω, μου λέει, εγώ, γι' αυτό ήρθες, μου λέει, ο γέρος. Και έχω μείνει άναυδος και λέω, πώς ξέρεις. Σε άλλη διάσταση. Τελείως. Σε άλλη. Κάτσανε, μου ψήσε καφέ, μου φέρε κάτι λουκουμάδες, μου φέρε, δηλαδή, πήγαινε και ερχόταν το τέτοιο. Με κράτησε μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Δεν εμφανίστηκε κανένας άλλος. Χειμώνας τώρα, και λέω τώρα πρέπει να φύγω. Θα κάτσεις να φάμε, μου λέει. Σε λίγο είναι η ώρα για φαγητό. Του λέω πρέπει να φύγω. Μου λέει, ξέρω, μου λέει, σε περιμένει η γυναίκα σου. Λέω, ναι.
Λέω, άλλη κατά κεφαλιά. Μου λέει, θα έρθεις και θα φέρεις και το παιδί μου, λέει, να το κοινωνήσω. Μάλιστα. Δεν του είχα πει εγώ ότι είμαι παντρεμένος. Ότι... Και μόλις πάμε, ξανά πάλι το ίδιο με το παιδί τώρα. Ξανά πάλι το ίδιο σκηνικό. Ξανανάβουνε τα φώτα, νύχτα. Ξημερώματα, 4 η ώρα. Ξανανάβουνε τα φώτα. Ανεβαίνουμε πάνω. Και είναι ένας άλλος τώρα, μοναχός. Και τον ρωτάω πάλι εγώ. Του λέω, για μας τα ανάψατε τα φώτα μας, είδατε που ερχόμαστε με το αυτοκίνητο. Και μου λέω, δεν είδαμε τίποτα. Και πάμε και καθόμαστε. Και εμφανίστηκε πρώτος ο γέρος. Τον ευχαρίστησα. Τώρα μου λέει, θα έρθει και ο ηγούμενος να κοινωνήσει το παιδί μου, λέει. Το μας ενδιαφέρει. Και ήρθε ο ηγούμενος. Έκανε τη λειτουργία μόνοι μας, εγώ, η γυναίκα μου και το παιδί μας. Κάναμε λειτουργία εκεί κανονικά, τα πάντα όλα κομπλέ και γυρνάει. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό, γιατί ψάχνω πάρα πολύ. Ακούστε τώρα εδώ το σκηνικό τι έγινε. Και γυρνάει και μου λέει, αφού τελειώνει τη λειτουργία, γυρνάει με ένα ύφος έτσι ο ηγούμενος επιτακτικό. Μου λέει, ποιοι είσαστε, μου λέει. Του λέω, κανένας. Τίποτα δεν είμαστε. Του λέω, απλοί άνθρωποι. Του κακοφάνηκε, ρε παιδιά. Και μου κάνει ο παππούς, εγώ μου λέει ξέρω, αυτός δεν ξέρει, καλώς έφευγε. Αυτό το σκηνικό έγινε και πήγα για αυτό το λόγο, γιατί μου το είπε ο γέρος. Από τότε έκατσα και μελοποίησα όλη την αποκάλυψη μέχρι και όλο και τα 22, είναι μελοποιημένα, είναι μια σφιχτή συμφωνία η οποία είναι για 4 σολίστ και για μια χοροδία 200 άτομα από πίσω και με όλο το τι σημαίνει full banda classic. Συμφωνική δηλαδή. Για 8 κοντραμπάσα. Έτσι τα ορίζουμε εμείς όταν γράφουμε. Είναι εντάξει, είναι ειδικό. Είναι ειδική όρη. Από 4 μέχρι 8 κοντραμπάσα είναι το ανώτατο που μπορείς να γράψεις. Λοιπόν, και έκατσα και έκανα όλη αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Δεν σου την έδωσε την αποκάλυψη. Όχι. Δεν την έδωσε. Απλά μου είπε αυτά που μου είπε. Και μου λέει, από εδώ και πέρα ξέρεις να οδηγηθείς, μου λέει. Θα αλλάξεις, εσύ ξέρεις τι θα αλλάξεις, μου λέει. Στο κείμενο και θα βάλεις αυτά που άκουσες. Τώρα διαβάζοντάς τη, αυτή που έχω μία, διαβάζοντάς τη, αυτή που με μελοποίησα δηλαδή, ξέρω που αλλάζω και τι αλλάζω. Και είναι, παιδιά, αντιγραφή του Ισιώδη. Ισίωδος. Πίσω από αυτό είναι Ισίωδος. Το οποίο τη μελοποίηση την έχετε κάπου να την ακούμε, Δεν την έχω παίξει, γιατί αν την παίξω με φυσικά όργανα είναι μεγάλο το πιστολόγιο. Θέλει πρόβα, τουλάχιστον 3 μήνες πρόβα για να παιχτεί αυτό το έργο. Είναι τεράστιο έργο, είναι 8 τμήματα, 4 ώρα. 4 ώρα. 8 τετράωρα. Εγώ όμως έπρεπε να κάνω τη διασταύρωση. Εσύ άλλο τι έκανες. Εγώ έπρεπε να διασταυρώσω, να δω πόσο βαθιά μέσα σε αυτό το κείμενο είναι ο Ισίωδος. Λοιπόν, αυτό είδα και το διαπίστωσα. Εντάξει. Ιδιασώματι, δηλαδή το κατάλαβα καλά πλέον. Ότι ό,τι και να μου λέγανε δεν θα το καταλάβαινα αν δεν έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, παιδιά. Αυτοί έχουν έρθει. Και όπου υπήρχε ναός αρχαίος ελληνικός, υπάρχει μια εκκλησία, η οποία είναι αντιστραμμένη. Ο ναός είχε την πόρτα του ανατολικά, οι ναοί δικοί τους έχουν την πόρτα τους δυτικά. Λοιπόν, από εκεί πέρα καταλαβαίνουμε σε ποιον απευθύνονται. Είναι απλά ξεκάθαρο. Επίσης, επειδή το ψάχνουμε πάρα πολύ καιρό, για τη Θεία Κοινωνία. Από τη μία ακούμε, λόγω της θρησκείας, τα καλά, και όλα αυτά που έμενα. Από την άλλη ακούω κάτι περί λευκής μαγείας. Από την άλλη ακούω για λευκής αδελφότητας. Και όλα λιγάκι μέσα μου έχουν γίνει ένας αχταρμάς. Ένα κουβάρι. Ναι. Και ψάχνω την άκρη να πού μπορώ να πάω να το ψάξω να βρω, πώς μπορώ να το ξεχωρίσω στο μυαλό μου. Ναι. Απάντηση θέλεις από αυτό τώρα. Ναι, κάτι θέλω. Αν μπορείτε να με βοηθήσετε να πού μπορώ να καθεθεί να ψάξω. Η Θεία Κοινωνία είναι καθαρά διονυσιακό προϊόν. Διονυσιακό. Καθαρά. Έτσι. Και όταν μιλάμε διονυσιακό,
ο Διόνυσος δεν ήταν ποτέ μόνος. Ο Διόνυσος είχε πάντα και ένα στήριγμα. Και τα στηρίγματα του ήταν ο Απόλλων από τη μία και η Θεά Δήμητρα από την άλλη. Άρα ανάμεσα από τους δύο αυτούς υπήρχε ο Διόνυσος ως μορφή αμπέλου. Άρα η Θεία Κοινωνία που κάνουν είναι μία αντιγραφή ενός μυστηρίου Διονυσιακού καθαρά, το οποίο έρχεται σε μίξη με το λατρευτικό κομμάτι της Θεάς Δημήτρας. Με το δημητριακό κομμάτι του, που είναι το ψωμί. Το αποτέλεσμα του είναι το ψωμί. Εσύ το, από το στάρι. Και αυτή και στις φόρτες του Ιερού έχουν άμπελο παντού. Παντού. Άμπελο και τα παγόνια της Ήρας. Ακριβώς, τα παγόνια της Ήρας. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να τα αποτάξουν, όπως λέει, από τα σάμενη του σατανά και τα έχουν φάτσα κάρτα. Είναι υποχρεωμένοι. Είναι βεβαίως, γιατί αν δεν τα έχουν, θα πρέπει να παραδεχτούν τον απόλυτο σκοταδισμό τον οποίο διδάσκουν και υπηρετούν. Δηλαδή, αν πούν ότι αυτά δεν είναι θεϊκά, είναι του σατανά και εμείς δεν τα αυτό, πρώτον, γιατί τα χρησιμοποιούν, γιατί τα προβάλλουν και γιατί τα έχουν στο ιερότερο σημείο που μέσα εκεί γίνονται τελετουργικά. Τα τελετουργικά όμως που κάνουν είναι τόσο μυστικοπαθή, γιατί δεν ξέρουν τι ακριβώς εκφράσεις έχουν. Με συγχωρήστε. Ένας παπάς ο οποίος είναι αγράμματος και είναι εμπειρικός, ναι, και μπαίνει μέσα στην Ιερά Τράπεζα και κάνει το τελετουργικό για την κοινωνία. Mm-hmm. Έτσι. Αυτός τι ξέρει από τι λες εσύ? Ναι, αυτός ουσιαστικά δεν ξέρει τίποτα. Αυτοί όμως που στήσανε την Αγία Τράπεζα κάτι ξέρανε, γιατί κάτω από την Αγία Τράπεζα έχουν λείψανα. Έχουν ακριβώς, και τα λείψανα είναι, πώς το λένε, είναι πώς τη λένε, νεκροφιλία, είναι, υπάρχει μία λέξη συγκεκριμένη. Νεκρολατρία. Νεκρολατρία, σωστά. Λοιπόν, είναι νεκρολατρία αυτό το πράγμα. Ο παπάς, ο αγράμματος, δεν ξέρει. Το στημένο όμως το σύστημα οδηγεί στην νεκρολατρία. Και πάνω από εκεί πάνε και στείνουν και φτιάχνουν το ψωμί, το κρασί και... Δηλαδή το πάνω ευλογούνε, το ευλογούνε. Λοιπόν, αυτό όλο είναι μια αντιστροφή της αλήθειας. Αλλά σε αυτό που λες είναι και το τελετουργικό της Θείας Κοινωνίας. Ναι. Γιατί κοινωνάμε με κρασί και δεν πίνουμε, ας πούμε, νερό? Ναι, πορτοκαλάδα, ας πούμε. Πορτοκαλάδα, ναι. Ή οτιδήποτε άλλο χυμό που είναι φυσικός. Και πίνουμε κρασί. Μας το έχουν δώσει και σαν σώμα και αίμα Χριστού. Μαυροδάμι, αν λίγο. Μας το έχουν δώσει. Με πορτοκαλάδα δεν έχει το χρώμα του αίματος, λέω, πως το έχουμε δώσει. Νομίζω δεν είναι αυτό. Το κρασί έχει κάποιες ιδιότητες, ναι, και το ψωμί κάποιες ιδιότητες. Αυτό που το έχουν μέσα έχει κάποιες ιδιότητες, ναι, και το μυαλάκι έχει κάποιες ιδιότητες. Έτσι. Τα ξέρουμε αυτά, γι' αυτό δεν κολλάς κορονοϊό όταν πας και πας. Έτσι ακριβώς. Από το κρασί δεν κολλάς κορονοϊό. Είναι δεδομένο. Είναι το ποτήρι είναι χρυσό, δεν κολλάς κορονοϊό ή ασημένιο. Τα ξέρουν αυτά. Τα κουταλάκια επίσης είναι χρυσά ή κόκκινα ή ασημένια, τα οποία δεν κολλάς τίποτα. Έτσι, είναι τελειωμένο. Το κρασί έχει φλαβονοειδή μέσα, οπότε... Έτσι. Είναι ξέρουν, δεν είναι έτσι. Γνωρίζουν καλά τι κάνουν. Μια... Ο δε παπάς που είπες, ο οποίος είναι αγράμματος, δεν ξέρει αυτά που ξέρουν οι πιο πάνω. Αυτοί που τα στήσανε. Έτσι, αυτοί που τα στήσανε. Και αν κάποιος είναι καλοπροαίρετος, στην ουσία όμως τι γίνεται, οι ευλογίες σε εισαγωγικά που δίνονται την ώρα της Θείας Κοινωνίας και δημιουργείται αυτό το μείγμα. Αυτό που τους έχει σώσει πάνω σε αυτό το θέμα του μείγματος που λες, είναι ότι ο Ιησούς ως Απολλώνιος Θεανέας και ως γιος του Απόλλωνα είναι παρόν. Αυτό τους έχει σώσει και δεν τους έχει πάρει με τις πέτρες ο κόσμος. Αυτό που του σώζει. Εμένα ξέρετε με ενδιαφέρει, δηλαδή αυτός ο παπάς όμως έχει την καλή ψυχή και νομίζω ότι κάνει αυτό το σωστό. Δεν μεταδίδει αυτές οι ευλογίες που παίρνει αυτό το, να το πω,
το μείγμα, όταν θα το λάβει ο πιστός, θα του κάνει κάποιο κακό. Είναι δύο πράγματα. Εγώ αυτό θέλω να ξέρω. Καλό, δηλαδή, γιατί κακοπροαίρεση, δεν μπορεί μερικοί είναι... να έχουν κακοπροαίρεση, κάποιοι να μην είναι όμως. Η καλή πρόθεση του παπά, ναι, η οποία μεταφέρεται σαν άβρα απέναντι δηλαδή στον πιστό και η πίστη του πιστού, του ανθρώπου, σε αυτό το τελετουργικό που γίνεται. Έτσι ακριβώς. Πιστεύει ότι η τελετουργία του δίνει ψυχική ανάταση ή τον απαλλάσσει από βάρη. Αλλά εάν είναι ο παπάς, αν είναι ο παπάς, ας πούμε, κακόβουλος ή πονηρός, ναι, δεν το εισπράττει αυτό. Όχι, αν. Δεν γνωρίζουν. Γι' αυτό λέω καλά, είναι ένα κακό έλεγχος. Από το χωριό, οι παπάδες, οι μέλλαρες, οι τόνες, φέροντες, κατέστρεψαν τον ελληνισμό και τη φιλοσοφία μας. Αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, είναι ξεκάθαρο, δεν το συζητάμε. Όλο το κακό από ξεκίνησε, λοιπόν. Να πάρουμε την περίπτωση του γέροντα, αυτός ο οποίος τι ήταν, ήταν μέσα σε ένα χριστιανικό μοναστήρι. Αυτή η άνθρωποι. Αυτό ξεχώριζε, ήταν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα από όλους. Του είπε να πάει να κοινωνήσει το παιδί. Ήταν μόνος του όμως. Δηλαδή όλοι ήταν σε μια μεριά, αυτό ήταν τελείως μόνος του αλλού. Και που δεν μπορώ να βρω την ισορροπία. Ήταν μπορεί να ήταν χριστός άνθρωπος. Έχω μία απορία. Εάν αποδέχεσαι ότι οι ψυχές είναι βιογενείς που έρχονται εδώ, ανεξάρτητα αν είναι γιατρός, παπάς ή οτιδήποτε, δικηγόρος, αυτός έχει όλη την υποδομή να λειτουργήσει ανεξάρτητα του επαγγέλματος. Άρα, μην το μηδενίζεις έτσι. Όχι, δεν το μηδενίζεις. Είναι δογματικό όπως το πας. Εγώ, δηλαδή, εγώ γι' αυτό λέω είναι διαφορετικό. Είναι, υπάρχει διαφορά σε ορισμένα πράγματα. Έτσι. Δεν θέλω να τους δικαιώσω τώρα. Δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Ο αφορισμός. Όντως κάνανε ζημιά, όντως καταστρέψαν, σωθήκανε και πολλά πράγματα από αυτούς, γιατί εγώ μπορώ να σας πω, ξέρω ότι... Ιστεροβόλος, ορίστε. Ιστεροβουλίας σωθήκανε, δεν το ξέρω. Κάτω από ανάγκη σωθήκανε, γιατί έπρεπε να σωθούν κάτω από ανάγκη. Εκράτησε πολλά των αρχαίων προγόνων δικών μας φιλοσόφων που είχε και τα πήγε και τα τρύπωσε εκεί στα Ιεροσόλυμα. Και έτσι υπήρξαν και βγήκαν στην επιφάνεια και μάθαμε και εμείς μερικά πραγματάκια. Δεν είπα ότι δεν κάνανε ζημιές. Όντως από τον Μέγα Κωνσταντίνο, αυτόν τον απατεώνα, και εγώ μπορώ να πω πολιτικά γιατί αποδέχθηκε τον χριστιανισμό, γιατί είχε προβλήματα τότε το Ρωμαϊκό κράτος και έπρεπε να έχει στρατό και τους είπε με λόγο χριστιανή. Τους στρατολόγησε και πολεμούσε να σκοτωθούν. Δηλαδή πεθήκαν παιχνίδια. Αν όμως το ξέρεις, η δική του αυτοκρατορία. Αυτό, αυτό ήθελε να κάνει. Αυτό ήταν ο στόχος. Άρα, το εν τούτο νίκ αυτό σημαίνει. Αυτός ήταν Ζωροάστρης. Τι χριστιανισμό και κολοκυθιά. Και πού το βρήκε. Όχι, δηλαδή θέλω να πω. Τίποτα. Ας το να πάει. Άλλα δυο όλια, 500. Για το πού. Για το Βασίλειο. Θέλω, όχι, ξέρω ότι... Ο Βασίλειος είχε σπουδάσει εδώ στην Αντωνία. Εννοείται. Εντάξει. Είχε κάνει τη Βασιλιάδα. Και ήταν με τον Ιωριάν, ήταν αδερφικοί φίλοι. Ναι. Και μα, αυτό ήταν. Παρόλα αυτά όμως... Μαζί ήταν, μαζί. Με τον Ιλιάνο. Μαζί ήταν με τον Ιλιάνο. Αν ξέρεσες, το λέω πιο... Βρέπει δημοσίφων γι' αυτό. Και εγώ δεν είμαι με τους χριστιανούς, αλλά δεν μπορώ να είμαι δογματικός και αφοριστικός ότι δεν, γιατί έχω γνωρίσει κιόλας, έτσι, να σας πω στην ηλικία που είμαι, ακέραιος. Και του λέω, τι θες μωρέ και είσαι παπάς, δεν πάνε τα πετάξεις. Θα τα πετάξεις από τα πράγματα έτσι όπως εξελίσσονται. Αν είναι σε μια ηλικία διαφορετικά, θα πάει και αυτός αδιάβαστος. Τι να κάνουμε. Ξέρουν κι αυτοί, να σας πω, ξέρω άνθρωπο που έγινε παπάς και την ώρα που πρέπει να λέει αυτά, λέει άλλα από μέσα. Ξέρω κι εγώ. Αγαπητέ, δεν λέει αυτά που υπάρχει, ξέρεις. Ξέρω κι εγώ παπάδες τέτοιοι. Και λέει, τι λες μόνο τώρα, κι αν πήγε και κοινώνησε ή βαφτίζει, δεν λέει τα χριστιανικά. Κι αυτός είναι παπάς. Αλλά δεν λέω ότι βρίσκονται όλοι. Όχι, δεν λέει τα άλλα. Λέει, πω, πού μπλέξαμε με τους... Το λέει ο ίδιος. Και λέει, την ώρα που λέω είμαι εκεί, γλουγλου, άλλα. Να πάρουμε τον Φάρο, συγγνώμη. Να πάρουμε τον Φάρο, ο οποίος δημοσίως από την τηλεόραση λέει μην ακούτε τι σας λέει το Παπαγαριό και το τι κάνει το Παπαγαριό. Τον έχω ακούσει. Ο Φάρος, ο Φάρος. Ο Παπάς.
Όχι επίσκοπος, όχι μαντρίτης. Φάρος. Εάν μπει σε YouTube διάφορες. Εάν μπει στο... Στον Κονάνο, μπες στον Κονάνο που ξέρεις τα πέντε. Ο Ανδρέας ο Κονάνος τον παρακολουθούσε και ήταν πολύ ωραία. Αν μπει στην εκπομπή στα άκρα και χτυπήσεις Φάρος, ομιλία Φάρου, θα τον δεις. Ψυχίατρος είναι σε έτσι. Ψυχίατρος είναι σε πάλι. Σπούδασε ψυχίατρο ο Φάρος. Και από τους καλούς κιόλας. Ήταν αστέρι. Ήταν στην Αμερική αυτός και από εκεί ήρθε. Εντάξει, ιστορίες. Υπάρχουν. Όχι, υπάρχουν. Εγώ απλώς είπα. Υπάρχουν εξαιρέσεις. Αγαπητέ, δεν είναι απλώς λέω. Δηλαδή, άμα είναι αυτή η μαύρη, γιατί και οι δικοί μας που είχαν μηδήσει τα ιερατεία και μας πηγαίναν πέρα δόθε, γιατί κατέρευσε. Ακριβώς, γι' αυτό το λόγο κατέρευσε ο Ελληνισμός. Τι να πούμε τώρα. Κατέρευσε ο Ελληνισμός, γιατί κατέρευσε από μέσα ο Ελληνισμός. Μέσα κατέρευσε τα πράγματα. Όταν, σας λέω πάλι, το ξαναλέω και θα το λέω όσο ζω, γιατί φωνάζανε και λέγανε όχι αιματηρή θυσία, μόνο προσφορά. Τι σημαίνει μόνο προσφορά? Αναγκαία είδη, δηλαδή τρόφιμα, καρπούς, ρούχα, τέτοια ζητούσαν και πρότειναν, όχι τα ιερατεία, δεν υπήρχαν ιερατεία σε αυτό τον τομέα των Απολωνίων και του Διός. Αυτά πρότειναν. Δεν υπήρχε δογματικό θρησκεύμα στην αρχαιότητα. Υπήρχε φιλοσοφική θεογνωσία. Αυτό είναι το μυστικό. Έτσι. Τα μπερδέψανε και τα κάνανε μαντάρα. Έτσι. Η θρησκεία που λέμε τώρα. Συγγνώμη. Η κοινωνία σαν διαδικασία ήταν συνηθισμένη και στην αρχαία Ελλάδα. Απλά διαφωνούμε σε αυτά που λέγονται την ώρα που γίνεται η όλη διαδικασία. Όχι, ήταν ο καθένας είχε τη θρησκεία στον εαυτό του στο σπίτι του, δεν πήγαινε στον παπά. Εμάθαινε από μικρός και ήξερε και αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει φιλοσοφική θεογνωσία. Ότι μέσα στο σπίτι μου εγώ μπορώ να λατρέψω και να σεβαστώ την θεότητα που αισθάνομαι πιο κοντά. Οκ, αλλά κάποιοι άνθρωποι μαζεύονται να το κάνουν όλοι μαζί. Αυτό είναι αναγκαίο συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για μοιήσεις και για μεγάλη ενέργεια να κατέβει. Και για να μπορούμε να κατεβάσουμε μεγάλη ενέργεια. Πώς θα κατεβάσουμε μεγάλη ενέργεια? Θέλει κόσμο. Αυτό κάνανε που αλλάξανε τις ημερομηνίες. Αυτό κάνανε που πειράξανε τους ήχους και τους, αντί να τους κατεβαίνουν, τους ανεβαίνουν. Όλα αυτά, γι' αυτό λέω, όταν πάμε στη στάση, να πάρουμε το τρένο που πάει στην Καλαμάτα, και αντί να πάρουμε το τρένο, μας πάει στη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνικά βγαίνουν και λες, μα εδώ δεν είναι η Καλαμάτα. Είναι η Θεσσαλονίκη. Πήγα αλλού τελείως. Αυτό που λένε ότι αισθάνθηκα γαλήνη μετά που κοινώνησα, όλα δηλαδή είναι ψυχολογικά. Δεν είναι και ενεργειακό μαζί, ότι κάτι. Το αισθάνομαι καλά. Ότι έχεις μια αρμονία, μια γαλήνη, μια ηρεμία εσωτερική. Ναι. Επειδή παλαιότερα και εγώ κοινωνούσα και σαν παιδάκι με πηγαίνανε και κοινωνούσα. Το αισθανόμουν αυτό. Mm-hmm. Το ένιωθα. Τώρα, αν θα με ρωτήσεις, αν με ρωτήσεις, όπως με ρώτησες, αν αυτό ήταν επιβαλλόμενο ή αν ήταν πραγματικά δημιούργημα δικό μου με τη σύνδεση, την άνωθεν, εγώ θα σου πω ότι ήταν καθαρά μια διεργασία δική μου προσωπική με την άνωθεν σύνδεση, με σύνδεση άνωθεν. Σαν μυστηριακή φάση. Ναι, αυτό αισθάνθηκα εγώ ίδιος. Yeah. Και γιατί το αισθάνθηκα αυτό ο ίδιος? Γιατί πολλές φορές έτυχε να ακούσω παπάδες να βρίζουν. Έτυχε να ακούσω, δηλαδή, και λέω, εντάξει, αυτός μου δίνει από το κουτάλι αυτό, παίρνω και μου το κρατάει αυτός, το έχει φτιάξει αυτός. Οπότε, άρα, αυτό που μου δίνει δεν είναι δημιουργήμα δικό του. Γιατί αυτός έβριζε πριν λίγο. Θεούς και δαίμονες. Άρα, με ποια δύναμη μου το έδωσε και το... Ο μόλις αγρίευε γιατί του φταίγανε τα άλογα, ξέρω εγώ, τα έδερνε τα άλογα, αυτό, ξέχασέ το. Έχω ακούσει στη λειτουργία να λέει παπά στο μαυρομάτι θυγόν, γάμο στα δίδια, εκεί την ώρα που διάβαζε το Ευαγγέλιο, ναι. Και μιλάγανε. Και όταν έγινε όταν βγήκε έξω, ας πούμε, και γινόταν κανένα πανηγύρι τέτοια, τράβαγε και τα κουμπούρια.
Ναι, και πήγε στη ζωστήρα του, μπάτα και κούκλες και δώσεις, ναι. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι αυτά όλα, έτσι είναι. Από εκεί και πέρα, είναι σε τι κατάσταση μπαίνουμε εμείς. Και κάποτε, ρωτάω τον παππούλη μου και του λέω, εσύ του λέω πιστεύεις στο Θεό. Μου λέει, στο Θεό πιστεύω. Και του λέω τότε γιατί του λέω το λες μόνο το διαχωρίζεις ότι πιστεύω στο Θεό. Ναι, μου λέει γιατί στο Θεό πιστεύω, στους ανθρώπους δηλαδή πιστεύω. Εκεί ακριβώς είναι η ειδοποιώς διαφορά. Έτσι ακριβώς. Ότι και οι παπάδες είναι άνθρωποι. Ακριβώς. Αυτό ήθελε να μου πει ο γέρος. Ανθρώπινα. Μα δεν πιστεύεις στον άνθρωπο, τον παπά, ούτε πας για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Πας για την όλη διαργασία. Πρόσεξε. Η οποία όμως όταν περνάει από ακάθαρτο πλάσμα μέσα, εκεί δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το οποίο... Δεν έχει να σου δώσει τίποτα από εκεί πέρα. Δεν μπορεί αυτός να έλξει το καλό, γιατί είναι διαρρόσπαιρο. Ακριβώς. Μα ποιος είναι τέλειος το σιάδιο για να... Στον ηλεκτρισμό, για να ανάψει το φως, πρέπει το καλώδιο να είναι καθαρό να πέρασε να ανάψει. Άρα αν ο παπάς δεν έχει τα στοιχειώδη τα ελάχιστα... Δεν θα ανάψει το φως ποτέ. Το φως. Και εσύ πας και νομίζεις ότι θα διαβάσεις που πας. Τι δεν ανάψει. Απλά εσύ, αν είσαι καθαρό άτομο, μπορεί να πάρεις το φως με δική σου σύνδεση απευθείας εκεί. Άρα, λοιπόν, τώρα θα πατήσω τώρα σε αυτό που λέμε όλοι με την ερώτηση στα βούλες και θα πω. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε κάνουμε διακαναλισμό και θέλω να το ρωτήσω αυτό γιατί έτσι έχουμε πολύ φιλοσοφική στο να ζητήσουμε τη φίλη μου και λέω ότι μέσα από το αρχαγγελικό πεδίο να ζητήσουμε τη βοήθεια άνωθεν. Και η ερώτησή μου τώρα κολλάει σε αυτό εδώ. Άρα δεν υπάρχει αυτό. Εσείς νομίζετε ότι υπάρχει ο Θεός και κάθε τώρα και έχει ένα πρόβλημα άλλος και προσεύχεται και ο Θεός αμέσως θέλει. Ακούστε, θέλει διαδικασία. Ακούστε λίγο τώρα εδώ. Οι ενέργειες είναι... Να τα πάρουμε τα πράγματα τώρα... Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο πιο εκτεταμένα. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει με σαφήνεια τι σημαίνει άγγελος. Με σαφήνεια. Η ελληνική γλώσσα... Κάτι αγγέλει. Κάτι ανακοινώνει. Ακριβώς. Τι! Είναι το πνεύμα. Ποιον από τους δύο. Δύο πνεύματα είναι το πνεύμα. Ακριβώς. Ο άγγελος είναι αυτός που αναγγέλει. Αναγγέλει αυτό που γίνεται τώρα ο άγγελος. Όχι προαναγγέλει. Αυτό που ζούμε τώρα, ο άγγελος, ούτως ή άλλως, αυτό θα το πάρουμε. Άπαντες. Αυτό που συμβαίνει τώρα θα το πάρουμε όλοι. Άρα ο άγγελος τι ρόλο παίζει. Δεν το παίρνουν όλοι όταν δεν έχουν ανοίξει τα κανάλια για να μπει. Ένα λεπτάκι. Από τη στιγμή την οποία υπάρχουμε ως οντότητες, έχουμε σύνδεση όλοι. Διαφορετικά δεν θα ζούσαμε. Σωστό αυτό είναι. Όλοι έχουμε σύνδεση. Έτσι. Είναι... Ναι. Δεν έχει σημασία τι ποσότητα θα πάρουμε. Εγώ λέω το εξής. Ο άγγελος τι κάνει τώρα. Εξυπηρετεί κάποιον σκοπό και ποιον. Και γιατί δεν μας τον δίνουν με τα ονόματα τα αρχαία ελληνικά και τους έχουν αλλάξει ονόματα. Υπάρχει λόγος. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λόγος. Μιχαήλ, μα δεν είναι ελληνικό όνομα. Τι σημαίνει Μιχαήλ, σε ποιο στάδιο είναι, σε ποιο επίπεδο είναι, τι κάνει ο Μιχαήλ εκεί που είναι, με ποιον έρχεται σε επαφή ο Μιχαήλ και δεν το ξέρω εγώ. Γιατί να μην το ξέρω εγώ. Τι βοήθεια δέχομαι και τι παίρνει από εκεί. Ακριβώς. Εδώ είναι τα ερωτήματα τα μεγάλα τα οποία εγώ δεν έχω πάρει απάντηση από κανέναν. Όλοι στρίβουν άλλα γαλλικά μόλις ρωτάω. Και η οντότητα η οποία υπάρχει από τη γέννησή μας και μας προστατεύει... Αυτή η οντότητα η οποία υπάρχει από τη γέννησή μας και μας προστατεύει είναι το όλον της ύπαρξής μας. Ο ανώτερος μας εαυτός. Ο ανώτερος μας εαυτός. Ο οποίος είναι ποιος, το όλον του πνεύματός μας. Γιατί όταν ερχόμαστε εδώ ως ψυχές παίρνουμε τμήμα μνήμης από αυτό. Το όλον. Αυτό δηλαδή είναι λιγότερο, μας αγαπάει λιγότερο από ότι μας αγαπάει περισσότερο ο άγγελος. Δεν
κατάλαβα. Άρα στην ουσία το θέλουμε να ανοίξουμε. Μιλάμε όμως για τους δαίμονες, οι οποίοι αναλαμβάνουν την προστασία και την καθοδήγηση. Εδώ το ξεχωρίζουμε τώρα. Έτσι μπορώ να το συζητήσω, μπορώ να το κατανοήσω. Αλλά ως άγγελος, ο οποίος θα μου αναγγείλει κάτι, είναι πολύ περιορισμένος ο όρος αυτός. Πρέπει να αλλάξει τον δαίμονα δαίμονα και τον έχουν ονομάσει άγγελο. Όχι, τον έχουν ονομάσει δαίμονα. Σατανά τον έχουν ονομάσει. Διαβολέα. Ναι. Τον δαίμονα τον έχουν ονομάσει σατανά, δαίμονα. Έτσι ακριβώς. Στην φιλοσοφία την αρχαία ελληνική υπάρχουν οι δαίμονες. Βεβαίως υπάρχουν οι δαίμονες. Δηλαδή το δαιμονικό στοιχείο, και θα πάω εντάχει, όχι για να μείνουμε μετά να το εξηγήσουμε, στο ότι το τρίγωνο, το ισοσκελές αντιστοιχεί στο δαιμονικό στοιχείο. Ακριβώς. Σύμφωνα με την Αλτάνη, έτσι. Ακριβώς. Και τι σημαίνει δαιμονικό στοιχείο? Αυτός ο οποίος έχει γνώση. Και που ανάλογα με την εξέλιξη της ψυχής είναι και ο δαίμονάς της. Ακριβώς. Και αναφέρεται σαφέστητα στον Πλάτωνα. Στον Πλάτωνα. Και δει στο Σωκράτη που λέει που λέει ότι ήταν απομονώθηκε κάποια στιγμή για αρκετή ώρα μόνο του και κάποια αυτοί που είχαν πάει εκεί. Πριν την Ποτίδεα. Πριν τη μάχη της Ποτίδεας. Ένα όλο βράδυ. Ναι, 24 ώρες. 24 ώρες. Και ήταν σε επικοινωνία με τον δαίμονά του να του πει τι θα κάνει τα λοιπά.